Σήμερα βρεθήκαμε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου Ευστάθιος Χωραφάς, τον οποίο εκτιμούμε και τιμούμε και εμείς και ως εύξηνος Λέσχη Χαρία σας, αλλά και ως Σύλλογος Αιμοδοτών. Χαρά μας ήταν που βρεθήκαμε εδώ. Πριν λίγες μέρες η εύξηνος Λέσχη της Βέρειας μας κάλεσε σε μια παρόμοια εκδήλωση που είχε κάνει για τη γενοκτονία στην πλατεία Δημαρχείου, για το αίμα που χάθηκε, δώσαμε αίμα και εμείς παράλληλα κάναμε δότες, εθελοντές δότες μυελού των οστών. Αυτός είναι ο σκοπός μας και σήμερα. Να στείλουμε το δικό μας μήνυμα για τις ψυχές που χάθηκαν και για τις ψυχές που σήμερα νοσούν από λευχαιμία ή κάποιο άλλο νόσημα του αίματος και να τους πούμε ότι είμαστε εδώ. Να τους πούμε περίτρανα και να το ξέρει και ο κόσμος ότι σήμερα τα παιδάκια δεν μπορούν, δεν πρέπει να πεθαίνουν από λευχαιμία ή διάφορα λεμφώματα του αίματος. Υπάρχει τρόπος. Η επιστήμη έκανε το θαύμα της και με πολύ απλό τρόπο μπορούν τα παιδάκια αυτά να σώζονται. Τι πρέπει να κάνουμε? Αυτό που έκανε η κοπελιά πριν από λίγο. Ζήτησε από μόνη της να γίνει εθελόντρια, δότρια του μυελού των οστών. Συμπλήρωσε μία αίτηση και πήραμε λίγο σάλιο από το στόμα της με ειδικές μπατονέτες. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ως Σύλλογος Αιμοδοτών. Τα έντυπα είναι του Πανεπιστημίου της Πάτρας και είναι ο μόνος κρατικός φορέας που ασχολείται με τον τομέα αυτόν και το ιδιωτικά η Βαρδινογιάννη που έχει το ίδρυμα το δικό της. Θέλω να σας πω ότι μέσα από την προσπάθεια αυτή που κάναμε, μέσα σε 1,5 χρόνο προσελκύσαμε, γράψαμε περισσότερα από 3.000 άτομα και όταν σε όλη την Ελλάδα είναι 11.000 όλοι οι εθελοντές, καταλαβαίνετε, ως Σύλλογος Αιμοδοτών Χαρία σας και όχι μόνο, περάσαμε το 30%. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σήμερα άλλα 3 συνεργεία του Συλλόγου μας είναι στη Χαλκιδική, διάφορα σε διάφορα σημεία, προσκεκλημένοι, κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Και να σας πω ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν και 4 ιστοσυμβατοί δότες. Δηλαδή βρέθηκαν 4 άτομα από αυτούς που έχουμε γράψει εμείς. Ο Φαντάκης ο Ορέστης από την Αλεξάνδρεια, το παιδί μένει στη Βέρεια, στις 11 Απριλίου βρέθηκε συμβατός δότης με ένα παιδάκι από τη Γερμανία. Η Έλτα η Παπαϊωάννου στις 16 Νοεμβρίου συμβατή δότρια και αυτή με ένα παιδάκι από τη Γερμανία. Τα παιδάκια με λίγο αίμα που τους έστειλαν, με όλη την ευγενική τους διάθεση, ο Ρέστης και η Έλτα συνεχίζουν τη ζωή τους. Να το ξαναπώ, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Δίνεις λίγο σάλιο, συμπληρώνεις μία αίτηση και μπαίνεις στην παγκόσμια δεξαμενή. Αν σε καλέσουν και σου πούν ότι είσαι ιστοσυμβατός δότης, θα δώσεις 25 με 30 ml αίμα. Αυτό ακριβώς που περιγράφει η εικόνα. Αυτό το αιματάκι δίνουμε, το οποίο περιέχει προγονικά κύτταρα ή αιμοποιητικά κύτταρα, όπως και αν το πει κανένας, είναι τα κύτταρα που μας προστατεύουν από τον καρκίνο. Είναι... Αυτή η ποσότητα αίματος σώζει μια ζωή. Σώζει μια ζωή. Αυτό θέλω να ξέρει ο κόσμος και γι' αυτό σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε, δηλαδή να προβάλλετε την προσπάθεια που κάνουμε κι εμείς. Είναι μόλις 25 ml αίμα. Έρχονται, κατεβαίνει προεδρικό αεροπλάνο από τη Γερμανία, παίρνει το αιματάκι αυτό και την άλλη μέρα το παιδάκι είναι αγνώριστο. Το παίρνει απευθείας το αίμα του. Δεν υπάρχουν χειρουργία, δεν υπάρχουν παρακεντήσεις, δεν υπάρχουν επώδυνες καταστάσεις. Επειδή ο κόσμος ακούει δότηση μυελού των οστών και φαντάζεται χειρουργία, τομές, είναι, να το πούμε ξανά, δίνεις αυτή την ελάχιστη για να γίνει αίμα. Δότης κάποιος συμπληρώνει ένα έντυπο του Πανεπιστημίου Πατρών, του χάρισε ζωή, είναι αυτό το έντυπο, μας ζητάει τα στοιχεία μας και από πίσω μας λέει ότι από 18 έως 50 ετών μπορούν να γίνουν δότες και μας κάνει σαφέστατα γνωστό ότι αποκλείονται μόνο αυτοί που έχουν υπατήτητα Β, Σ, καρκίνο και AIDS. Ό,τι άλλη ασθένεια και αν έχει ο πολίτης, δότης μυελού των οστών μπορεί να γίνει.
Στην πραγματικότητα δίνει λίγο αίμα. Στην πραγματικότητα δίνει λίγο αίμα και γυρίζει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στη διασκέδασή του, χωρίς καμία επιβάρηση. Και με αυτό το λίγο αίμα σώζει μία ζωή. Σώζει μία ζωή, μια για πάντα. Οποιασδήποτε μορφής καρκίνου του αίματος, και αν νοσεί ένα παιδάκι, μπορεί να θεραπευτεί με το λίγο αιματάκι που θα δώσει. Αρκεί να είναι ιστοσυμβατός. Ένας στους 20.000 ανάμεσά μας ταιριάζει με εμάς. Αυτόν ψάχνουμε. Αφού υπάρχει ένας στους 20.000, υπάρχει ελπίδα. Ας την κρατήσουμε όλοι μαζί την ελπίδα αυτή ζωντανή. Εγώ είμαι 17. Έγινε εθελόντρια γιατί πιστεύω ότι το λίγο αίμα που θα δώσω θα σώσω πολλές ζωές. Και δεν θέλω στις μέρες μας να πεθαίνουν πολλά παιδάκια, οπότε γι' αυτό το λόγο. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί έφηβοι και γενικά και μεγάλοι με λίγο τόσο αίμα μπορούν να σώσουν εκατομμύρια ζωές και πρέπει να το κάνουν. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Απλώσα τα σπίδα τα μαλλιά και σε κλείσα μέσα στα δυο μου χέρια. Ούτε ένας λόγος, μια σκληρή ματιά ποτέ να σου μαυρίζει την καρδιά. Κι όταν το ταξίδι μας τελειώσει και της γιορτής θα σβήσουνε τα φώτα, κάποιος θα δεις το χέρι του θα πλώσει κι όλο το χιόνι που μας πάγωνε θα λιώσει. Μην κλάψεις πια, ποτέ μην λυπηθείς για όσα σου σταυρώ τα χέρια. Θα ζήσουμε ανάμεσα στα αστέρια και εδώ σα σου στέρισαν θα βρεις. Θα ζήσουμε ανάμεσα στα αστέρια και εδώ σα σου στέρισαν θα βρεις. Ποτέ μη λυπηθείς για όσα σου σταυρώσανε τα χέρια. Θα ζήσουμε ανάμεσα στα αστέρια και εδώ όσα σου στέρισαν θα βρεις. Θα ζήσουμε ανάμεσα στα αστέρια